330 άτομα θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής συνεργασίας στο Δήμο Κομωτινής, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Κυπριανίδη. Όπως δήλωσε ο κ. Κυπριανίδης, λόγω της δεδομένης δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της ανεργίας που μαστίζει την περιοχή, το πρόγραμμα έρχεται να δώσει μία ανάσα, έστω και μικρή. Το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας αναμένει η Δημοτική Αρχή Κομωτινής, καθώς θα απασχοληθούν σε αυτό 330 άτομα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κυπριανίδη. Η εγκύκλειος από το Υπουργείο δεν έχει σταλεί, ωστόσο, όπως δήλωσε ο κ. Κυπριανίδης, είναι σημαντικό το γεγονός ότι στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν κυρίως άνεργοι ή νέοι με χαμηλά εισοδήματα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 330 θέσεις θα υπάρξουν για τον Δήμο Κομωτινής. Οπότε περιμένουμε την έναρξη των διαδικασιών μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Βέβαια, οπωσδήποτε θα πρέπει να έρθει μια εγκύκλειος, την οποία θα μας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και η πρόσληψη. Ξέρω ότι θα υπάρξει μια μοριοδότηση και γνωρίζω επίσης ότι περισσότερο απευθύνεται στη νεολαία, περισσότερο σε νέους ανθρώπους, ανέργους και σε ανθρώπους που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Είναι αυτά τα προγράμματα της κοινωνικής εργασίας και αφορά την καθαριότητα αλσιλίων, δασών, θαλάσσιων ακτών κλπ. Περιμένουμε να πούμε περισσότερα όταν θα μας έρθει η εγκύκλειος και νομίζω θα βγούμε και εμείς προς τα έξω με την προκήρυξη την οποία θα πρέπει να κάνουμε. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα απασχολούνται σε τομείς καθαριότητας, ενώ όπως είπε ο κ. Κυπριανίδης, οποιαδήποτε βοήθεια μέσω προγράμματος είναι δεχούμενη δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της ανεργίας που μαστίζει την περιοχή. Δεν νομίζω ότι ο Δήμος Κομωτινής δεν μπορεί να βλέπει ξέχωρα τα προβλήματα από τα πραγματικά που είναι υπαρκτά προβλήματα που έχει ο κάθε νέος, ο κάθε άνεργος. Γι' αυτό λοιπόν εκεί εντάσσεται και αυτό, ότι η ίδια η κοινωνία έχει τα δικά της προβλήματα, οι ίδιοι οι συμπολίτες μας έχουν τα δικά τους προβλήματα και θέλω να πιστεύω ότι έστω με αυτή τη μορφή, με 625 ευρώ που θα είναι το μήνα, με το που θα υπάρχει και η ασφάλιση, είναι κάτι, είναι μια ανάσα, είναι προγράμματα τα οποία θα τρέχουν και μέσα στο χειμώνα και νομίζω ότι οι ανάγκες και είναι πολύ περισσότερες σε αυτή την περίοδο, οπότε είναι κάτι. Σε αναμονή λοιπόν και της εγκυκλίου για να πούμε περισσότερα.